Συλλόγου Μυλοποταμιτών, που ήταν και ο εμπνευστής, θα πρέπει να πούμε, αυτής της τιμητικής βραδιάς. Και θα ήθελα, πριν ξεκινήσει αυτή η βράβευση, ένα θερμό χειροκρότημα για τον εμπνευστή αυτής της βραδιάς, τον κύριο Μανώλη Χρονιάρη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις όχι από τις γυναίκες που είναι τα κυρίως τιμόμενα πρόσωπα, αλλά από τους άντρες, και να κλείσει η βράβευση με τις γυναίκες. Ο κύριος Χρονιάρης μου λέει, μα οι γυναίκες τιμούνται απόψε. Βεβαίως. Βεβαίως οι γυναίκες τιμούνται απόψε. Και όχι ότι είναι υποδεέστερα ή καλύτερα τα βραβεία των ανδρών από των γυναικών ή το αντίθετο, αλλά θέλω τελευταίες να μείνουν οι γυναίκες για να είναι και πιο μεγάλη η τιμή. Θα ήθελα λοιπόν τον πρόεδρο να φέρουν τα βραβεία. Τελευταίες. Εσείς έχετε, όχι, δεν μειώνονται Λεωνίδα, απέναντίας. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο, τα δύο διοικητικά συμβούλια των συλλόγων, και να ξεκινήσει ο πρόεδρος. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα επίσης να κάνω μία διευκρίνηση. Βρίσκονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες απόψε εδώ και δεν θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματά τους για να μην υπάρξει κάποια παράληψη και παρεξηγηθώ. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η επιλογή αυτή έγινε των ανδρών. Των γυναικών τιμώνται όλες. Των ανδρών για την μεγάλη τους προσφορά στην κριτική μουσική παράδοση, αλλά και του Νίκου του Κεφαλογιάννη που ήταν απόψε, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έκφραση, ο κύριος Ερέπετσης θα με δικαιολογήσει, είναι χορηγός, γιατί έφερε τα μηχανήματά τον Νίκος ο Κεφαλογιάννης και έγινε, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Λεωνίδα τον Κλάδο και να παρακαλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Μυλοποταμιτών να δώσει το βραβείο στο Λεωνίδα τον Κλάδο. Κυρίες και κύριοι, Λεωνίδας Κλάδος. Βλέπετε, έχουν έξτρα περιποίηση Λεωνίδα, έτσι. Βεβαίως να πεις. Βεβαίως, να σου δοθεί ο λόγος να πεις. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί είμαι σαν το μεγάλο αθλητή της Ελλάδος που με παρασημοφορούνε. Και αυτό οφείλεται στους δύο ωραίους συλλόγους και είναι άξιοι συγχαρητηρίων και θα είμαι πάντως στο πλευρό τους οποιαδήποτε ώρα και με ζητήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και εσένα και το συμβούλιο σου. Να περάσουμε στην άλλη μεγάλη μορφή της κριτικής μουσικής παράδοσης και θα ήθελα να παρακαλέσω τους δύο αυτούς κορυφαίους καλλιτέχνες να μην παρεξηγήσουν αν έβαλα μπροστά το Λεωνίδα ή πίσω το Σιβουργιάκι. Μην τα φαρενώνεις αυτό το πράγμα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω και πάλι τον πρόεδρο του Συλλόγου των Μυλοποταμιτών, τον κύριο Χρονιάρη, να δώσει το βραβείο στον Σπύρο το Σιφογεωργάκη. Σπύρο Σιφογεωργάκης. Και ο Σπύρος να πει δύο λόγια. Το γνωστό γνωμικό του λαού μας λέει «Η τιμή τιμή δεν έχει και χαράς του από την έχει». Ευχαριστούμε λοιπόν για την τιμή και εγώ αυτή την τιμή την εχαρίζω στους δύο συλλόγους, στους δύο προέδρους που δια την ιστορία είναι οι πρώτοι που τιμούν την κριτική γυναίκα, την καλλιτέχνηδα της Κρήτης μας. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών, τον Χαράλαμπο τον Γαργανουράκη. Πάμπη και εσύ να μας πεις δύο λόγια. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω από τις γυναίκες και θα πρέπει να πούμε και μερικές αλήθειες κάποτε. Η αλήθεια είναι ότι
τις καταπιέζομαι, ειδικά στην Κρήτη. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και αισθάνομαι τύψεις, είπα, και για τις προηγούμενες γενιές που δεν αφήσανε φωνές, αξεπέραστες φωνές που εγώ στο πέρασμα της καριέρας μου έχω ακούσει πάρα πολλές και δεν τις αφήσανε ποτέ να τραγουδήσουν. Αισθάνομαι τύψεις γι' αυτό και θα προσπαθήσω. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές στο συγκρότημα το δικό μου, έχω κάνει και περιοδίες στην Κρήτη με γυναίκες που είναι από την Κρήτη και τραγουδούν, είναι υπέροχες φωνές. Όσες καταφέραν να ξεφύγουν, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή καριέρα, πολύ μεγάλη καριέρα και στην Αθήνα και σε άλλα είδη τραγουδιών, αλλά και στην παράδοση. Αισθάνομαι τύψεις για αυτό το πράγμα, για την καταπίεση που έχει υποστεί η γυναίκα στην Κρήτη και εύχομαι οι επόμενες γενιές να επανορθώσουν και να αφήσουν τις γυναίκες, τουλάχιστον αυτές που μπορούν να τραγουδήσουν ή να παίξουν όργανα, να τις αφήσουν ελεύθερες. Αυτό ήθελα να πω για το Μανώλη το Χρονιάρη και βεβαίως για το Σύλλογο Αγίας Μαρίνας, αλλά θα ήθελα ξεχωριστά στο Μανώλη το Χρονιάρη. Πιστεύω ότι είναι ένας σπάνιος κριτικός, ένας σπάνιος μερακλής, ένας από τους πιο προοδευτικούς ανθρώπους της Κρήτης, που δεν περνά μήνας να μην κάνει μία εκδήλωση, πάντα πρωτοπορεί, όπως και με αυτή την εκδήλωση, και μακάρι να υπήρχαν, όχι πολλοί, 50 ανθρώποι σαν τον Μανώλη το Χρονιάρη στην Κρήτη. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πολιτιστικά αυτού του τόπου. Αυτό είχα να πω μόνο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χαράλαμπο τον Γαργανουράκη που δίνει την παρουσία εδώ, όχι μόνο σαν πρόσωπο, σαν Χαράλαμπος Γαργανουράκης με την ιστορία που σέρνει, αλλά και σαν πρόεδρος των Κρητών Καλλιτεχνών. Να παρακαλέσω τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας, τον κύριο Σολδάτο, να παραδώσει το βραβείο στον Πάπη τον Γαργανουράκη. Θα ήθελα να παρακαλέσω επίσης τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Μυλοποταμιτών να δώσει το βραβείο στον άλλο πατριώτη του, τον Νίκο τον Κεφαλογιάννη, τον οποίον και αυτόν θερμά ευχαριστούμε για την προσφορά του τόσο στην κριτική μουσική παράδοση, αλλά και όσο για την απόψινή του χορηγία. Ένα χειροκρότημα και για τον Νίκο τον Κεφαλογιάννη. Και τώρα, φίλες και φίλοι, η μεγάλη στιγμή της βράβευσης των γυναικών που, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, αγωνίζονται, και το εννοώ με όλη τη σημασία της λέξης, αγωνίζονται για τη διάσωση, τη διάδοση και την προβολή της κριτικής μουσικής μας παράδοσης. Θα ήθελα να ξεκινήσει τη βράβευση ο πρόεδρος του Συλλόγου Μυλοποταμιτών και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εδώ απόψε και μας τιμούν. Εκείνο όμως που θα ήθελα να επαναλάβω για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Υπάρχουν αρκετοί καλλιτέχνες, με έχει πληροφορήσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μυλοποταμιτών. Δεν θα αναφέρω τα ονόματά τους, μόνο και μόνο για να μην παρεξηγηθώ, ειλικρινά. Τους ευχαριστούμε θερμά που βρίσκονται απόψε σε αυτή τη μεγάλη βραδιά. Ξεκινάμε λοιπόν, πρόεδρε, με την Κατερίνα την Γαργανουράκη. Ένα χειροκρότημα για την Κατερίνα την Γαργανουράκη. Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Η Μαρίνα η Γαργανουράκη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου της Αγίας Μαρίνας, ο κύριος Σολδάτος. Ένα χειροκρότημα για τη Μαρίνα την Γαργανουράκη. Θερμό, θερμό. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Μαρίνας, τον κύριο Καμάρη, να παραδώσει το τιμητικό δίπλωμα στη Σούλα τη Δασκαλομαρκάκη. Σούλα Δασκαλομαρκάκη. Να είσαι καλά. Δεν άκουσα χειροκρότημα για τη Σούλα τη Δασκαλομαρκάκη. Παραπονιέται ο Σπύρος Βουγουργάκης.
να παρακαλέσω τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μηλόποταμιτών να παραδώσει το βραβείο στην Ελένη Τιδρετάκη. Η Ελένη Τιδρετάκη παίζει λύρα και μας ήρθε από πολύ μακριά. Την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Βεβαίως και όποια παράληψή μου, ζητώ συγγνώμη, όποια από τις κυρίες της κριτικής μουσικής θέλουν να πούν δύο λόγια, ευχαρίστω. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι συγκεκριμένη που βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Είναι μια πρωτοποριακή εκδήλωση και ουσιαστικά η πρώτη συνάντηση Ελλήνων κριτικών καλλιτεχνίδων στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ τους δύο λόγους που μας σκεφτήκαν και εμάς. Γεγονός είναι ότι πριν από 10-15 χρόνια που ξεκινούσαμε, δεν ήταν και τόσο απαραίτητο να παίζουμε καλά, αρκεί το ότι ήμασταν γυναίκες. Σήμερα βλέπω ότι και επιβάλλεται να ανεβείτε λίγο το επίπεδο και να δουλέψουμε όλες σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Να μην μας συγκρίνουν μόνο μεταξύ μας, αλλά και με τους άντρες καλλιτέχνες. Στα νέα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν, πολλή δουλειά, πολλή αγάπη και κυρίως, εάν ασχοληθούν και φωνητικά, να έχουν στο νου τους τη βυζαντινή μουσική. Και τους τρεις μεγάλους δασκάλους που έχουμε κοντά μας απόψε, τον Λεωνίδα τον Κλάδο, τον Σκορδαλό και τον Μουντάκη, οι οποίοι ήταν τα τρία θεμέλια της κριτικής μουσικής. Ευχαριστώ πολύ. Με μαλώσανε εδώ, λέει, άφησα, λέει, το Δημήτρη τον Πασπαράκη απ' έξω. Δημήτρης ο Πασπαράκης θα έρθει μαζί με τις κοπελιές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Κατερίνα η Καζαμία είναι εδώ. Λείπει. Να παραλάβει το βραβείο της κάποιος. Ναι. Ένα χειροκρότημα για την Καζαμία την Κατερίνα που δεν είναι εδώ απόψε. Αν μας βλέπει από το Creta Channel, της θέλουμε πολλούς χαιρετισμούς και καλές επιτυχίες. Στο τέλος. Να συνεχίσουμε με την Τασούλα. Να παρακαλέσω πολύ τον κύριο Σερέπετσι που βρίσκεται εδώ απόψε μαζί μας να δώσει το βραβείο στην Τασούλα. Η Μαμαλάκη η Τασούλα βεβαίως. Τη γνωρίζουμε όμως ως Τασούλα όλοι και γι' αυτό δεν λέω το όνομά της. Ένα χειροκρότημα για την Τασούλα. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, Τασούλα. Πρώτα τιμήσατε τους άντρες. Εμάς μας βάζετε να μιλάμε. Τι να πούμε. Καλή βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάντα τέτοια. Τασούλα, θα δεις γιατί τους τιμήσαμε πρώτους. Λοιπόν, ναι. Να περάσουμε στην Ελένη της Αλούστρου. Να παρακαλέσω πολύ το Χαράλαμπο το Γαργανουράκι, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών, να δώσει το βραβείο στην Ελένη της Αλούστρου. Να γιατί βραβεύσαμε πρώτα αυτούς. Πώς θα πήγαινε τώρα ο Πάπης να δώσει το βραβείο. Ελένη Αλούστρου, παρακαλώ. Και τώρα κάτι που δεν το περιμένουν ούτε οι ίδιοι. Η Χρυσούλα η Σιφογεωργάκη τιμάται τώρα και θα ήθελα το βραβείο της Χρυσούλας της Σιφογεωργάκη να της το δώσει ο άντρας της, ο Σπύρος ο Σιφογεωργάκης. Χρυσούλα Σιφογεωργάκη, Σπύρος Σιφογεωργάκης. Ένα θερμό χειροκρότημα. Να είστε πάντα καλά. Ξέρω ότι δεν λες πολλά λόγια. Εγώ θα αφήσω το Σπύρο να μας πει πώς αισθάνεται που τιμά απόψε τη γυναίκα του. Η μεγαλύτερη τιμή που γνώρισα ποτέ είναι απόψε. Πρώτον, γιατί κοντά της με άφησε να είμαι ο παντρεμένος απάντρευτος καλλιτέχνης. Δεύτερον, είναι μια καλή μου φιλενάδα, είναι μια καλή σύζυγος και μια ωραιότατη μάνα. Μάνα. Χρυσούλα, μεγάλη μου τιμή. Και το τελευταίο, για τις παντρεμένες καλλιτέχνητες, είναι κάθε που θα πάει να μεταλάβει, μου φιλεί τη χέρα. Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε απόψε και ήταν καιρός πια να θυμηθείτε ότι υπάρχουν και γυναίκες στο κριτικό τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χριστούλα. Περνάμε στη Σκορδαλάκη την Κατερίνα. Είναι εδώ. Λείπει η Σκορδαλάκη Κατερίνα. Ένα χειροκρότημα για τη Σκορδαλάκη την Κατερίνα. Θα ήθελα να παρακαλέσω μία από τις κυρίες της κριτικής μουσικής μας παράδοση να παραλάβει το βραβείο της Σκορδαλάκη. Να το παραλάβει, ναι, η Σοφία Χρονίκη. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Λεωνίδα τον Κλάδο να δώσει το τιμητικό δίπλωμα στη Σοφία τη Χρονάκη. Σοφία Χρονάκη. Σοφία Χρονάκη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο Μήλων Πατομητών, τον κύριο Χρονιάρη, για την τιμή που μας έκανε. Και θα ήθελα να πω ότι ήταν καιρός, από ό,τι είπε και η Χρυσούλα, να ασχοληθείτε και με εμάς τις γυναίκες. Κουραστήκαμε να περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια για τις γυναίκες. Τις καλλιτέχνητες γυναίκες της Κρήτης. Έχω γυρίσει όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα βρήκα γυναίκες για δημοτικά τραγούδια. Ήθελα όμως να βρω μια κριτικιά να την πάρω κοντά μου. Λέμε για τις κριτικές γυναίκες. Θα μπορεί να απελευθερωθεί από την οικογένειά της και να μπορεί να ακολουθήσει τον αγώνα της κριτικής μουσικής, να μην έχουμε παρατράγουδα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μία γυναίκα για να την πάρεις μαζί σου σε ένα χορό, σε ένα γλέντι, σε ένα γάμο παντού, πρέπει να αντέχει τις πιέσεις του γλεντιού. Είναι δύσκολο για μια γυναίκα. Θα προσπαθήσουμε όμως να την απελευθερώσουμε για να μπορεί η γυναίκα να μπει μέσα στον δρόμο αυτό. Είναι δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο. Αλλά θα το προσπαθήσουμε. Ζήτησα και γυναίκες για δισκογραφία. Έχουμε ωραίες φωνές στην Κρήτη. Ωραίες γυναίκες που τραγουδούν ωραία. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα, ειδικά για τη γυναίκα, διότι δεν έχουν καταλάβει τον προορισμό. Όταν πάει και δουλεύει σε ένα κατάστημα και παίρνει 5.000 την ημέρα, όταν μάθει να τραγουδάει σωστά ή να παίζει σωστά, θα παίρνει 50 και 100 χιλιάδες τη βραδιά. Αυτό, άμα το καταλάβουν αυτό, θα δεις πόσο θα μπουν σε ωραίο δρόμο. Ευχαριστώ. Να παρακαλέσω τον Δημήτρη τον Πασπαράκη να έρθει εδώ με τα παιδιά του. Έλα, Δημήτρη. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη βράβευση με τον Δημήτρη τον Πασπαράκη, που κι αυτός είναι ένας αγωνιστής της παράδοσης, έχει τη σχολή της κριτικής λύρας, και να παρακαλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Μηλοποταμητών να δώσει το βραβείο στον Δημήτρη τον Πασπαράκη. Δημήτρη. Δημήτρη, μήπως θες κάτι να πεις, δεν ξέρω. Γιατί τα σούλα προηγουμένως με μάλλον. Τίποτα δεν θέλω να πω. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα σας, νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι να βγούνε. Θα έπρεπε να πάρουν διπλώματα. Όλοι μαζί. Μην με παραξηγήσετε. Έχω συνηθίσει να λέω ό,τι πιστεύω. Έπρεπε να βγουν όλοι μαζί, όταν φωνάξετε, να βγουν όλοι μαζί για να πάρουν τα διπλώματα. Εκτός εάν... Εγώ ήθελα να τιμήσω ειδικά τις νέες κοπελιές, γιατί όπως θα δεις τώρα θα βάλουμε τις γυναίκες να τις βραβεύσουν. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν τα ξέρεις καλά το πρόγραμμα. Και επειδή είναι 2, 4, 6, οι κοπελιές οι δικές σου είναι 6 και οι κυρίες που τιμήθηκαν είναι 10, λείπουν βεβαίως οι... Ποιος ήρθε? Δεν είναι όλες εδώ οι γυναίκες. Είναι 2 που λείπουνε. Άρα είναι 8. Ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω 2 γυναίκες στην πρώτη κοπελιά, 2 στη δεύτερη και μετά από 1. Θα με συγχωρήσετε αν κάνω αυτές τις χημίες εδώ πέρα. Λοιπόν, βεβαίως. Δεν ήξερα το πρόγραμμά σας και αναγκάζομαι αυτή τη στιγμή να πω συγγνώμη. Αλλά
Επιτρέψτε μου επί τη ευκαιρία να πω ότι να συγχαρώ τους προέδρους, μάλλον γενικά τους υπευθύνους της απόψινής βραδιάς και να τους πω πάντα έτσι τα δουλειές να κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρονιάρη. Θα πρέπει επίσης να πούμε, το λησμονήσαμε αυτό, δεν βρίσκεται εδώ απόψε μαζί μας για ειδικούς λόγους η Κακλή η Μαρίνα και θα ήθελα να δώσουμε το βραβείο της, ένα θερμό χειροκρότημα στην Κακλή τη Μαρίνα, το βραβείο της στον Πάπη τον Γαργανουράκη, να τους το δώσει. Είναι η κόρη του μεγάλου καλλιτέχνη της κριτικής μουσικής, του Μανώλη του Κακλή. Λοιπόν, και η Σεραμετίδη Ελένη είναι εδώ. Υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Να το παραλάβει κάποιος το βραβείο της. Λοιπόν, την Αποστολάκη τη Μαρία. Παρακαλώ να έρθει και θα παρακαλέσω τη Γαργανουράκη την Κατερίνα και τη Γαργανουράκη τη Μαρίνα να δώσουν το βραβείο στην Αποστολάκη τη Μαρία. Η μια να της δώσει το χειρόγραφο και η άλλη να της δώσει το μετάλλιο. Ένα χειροκρότημα στην Αποστολάκη τη Μαρία, παρακαλώ. Την Δασκαλομαρκάκη τη Σούλα και την Δρετάκη την Ελένη να δώσουν το βραβείο στη Βλαστού τη Ζαχαρένια. Παρακαλώ, η Βλαστού η Ζαχαρένια. Η μια κυρία, έτσι, ωραία. Ένα λοιπόν χειροκρότημα. Από εδώ είναι Σούλα. Σούλα, από εδώ. Ένα χειροκρότημα στη Βλαστού τη Ζαχαρένια. Η Καζαμία, η Κατερίνα, είπαμε δεν είναι εδώ, Λείπει. Η Μαμαλάκη, η Τασούλα και η Σαλούστρου, η Ελένη, στην Καρατζή την Ελένη. Παρακαλώ, τις δύο κυρίες, την Τασούλα και τη Σαλούστρου την Ελένη, να δώσουν το βραβείο στην Καρατζή την Ελένη. Ένα χειροκρότημα για την Καρατζή την Ελένη. Την Χρυσούλα τη Σιφογιοργάκη, η Σκορδαλάκη Κατερίνα λείπει είπαμε, έτσι. Και η Χρονάκη η Σοφία να δώσουν το βραβείο στην Κοκκίνη τη Στέλλα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Μυλοποταμιτών, τον κύριο Χρονιάρη, να δώσει το βραβείο στην Μπριτζολάκη τη Μαριάννα. Χειροκρότημα, ο Σπύρος παραπονείται. Χειροκρότημα, λέει. Και κλείνουμε τις βραβεύσεις μας απόψε με την Περιστινίδη τη Μαρία και θα ήθελα να παρακαλέσω τον Δημήτρη τον Πασπαράκη στην τελευταία κοπελιά να δώσει εκείνος το βραβείο. Έλα, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό τελείωσε η βράβευση. Θα ήθελα το χειροκρότημά σας για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ένα θερμό χειροκρότημα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν στην κριτική παράδοση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παρίστανται, τους καλλιτέχνες μας. Το γλέντι θα συνεχιστεί. Η μετάδοση από το Κρέτα Channel θα σταματήσει στο σημείο αυτό.